centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πρόεδρος των καταστημάτων εστίας και αναψυχής Καστοριάς. Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε μια διαφωνία εδώ με την Έλενα για το τι γίνεται και στα take away ποτά ή αν υπάρχουν άτυπα πάρτι ή μουσικές κτλ. Άκουσες φαντάζομαι τον κύριο Χαρδαλιά χθες. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματα και Καστοριά? Όχι, όχι. Από όσο γνωρίζω δεν έχουμε κάτι τέτοιο θέμα. Γιατί έχετε σαρκωτικά ή αν έχει τέτοιο παρέμβει κάπου η αστυνομία και τα λοιπά. Όχι. Δεν έχουμε όχι κάτι τέτοιο. Ωραία. Όχι. Και μάλιστα χθες μίλησα με τον κύριο διοικητή βέβαια για άλλο θέμα. Ναι, για το ναι θέμα της σημερινής ναι, ναι δράσης κινητοποίησης, θα κάνουμε ναι, ναι, και δεν μου ανέφερε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν έχουμε εμείς κάτι δεν τέτοιο. Έχουμε κάτι τέτοιο. Όχι. Τώρα, γιατί έγιναν ορισμένες παρατηρήσεις. Παρατηρούν επίσης φίλοι μας ότι έξω από τα καφέ που δίνουν take away συνοστίζεται επίσης κόσμος. Αυτό πια επιτρέπεται, έξω από το μαγάζι φυσικά, έτσι. Ναι. Αυτό επιτρέπεται, τι γίνεται τώρα, τι ισχύει με αυτό το θέμα? Δεν επιτρέπεται. Αυτά που έγιναν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αν ναι δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη, ναι, ναι, είχαμε κάποια τέτοια κρούσματα. Ναι, δεν λέω μόνο για τα πάρτι. Λέω ότι και εδώ έχουν παρατηρήσει κάποιοι φίλοι μας ότι για καφέ, αναμονή και τα λοιπά έξω από το κατάστημα take away υπάρχει πάρα πολύς κόσμος σε κάποιες στιγμές. Επίσημα δεν έχει αναφερθεί μέχρι δεν πόσα άτομα μπορούν να περιμένουν έξω από το τέτοιο. Είναι ανάλογα όπως και στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ. Λογικά ισχύει το 2 μέτρα απόσταση και ας είναι και ουρά στο καφέ. Ναι, δεν μπορεί να σου πει πρέπει να έχει 5 άτομα, 10 άτομα ή 100. Είναι όπως και σε όλα τα άλλα τα καταστήματα. Εξήγησε μου και κάτι άλλο. Τα ναι καφέ δίνουν και ποτό αν θέλεις take away? Αυτό υπήρχε μέχρι χθες, υπήρχε. Αυτό μου έλεγε τώρα η Έλληνα και εγώ δεν μπορούσα δεν να το πιστέψω. Δεν ήταν σαφές, δηλαδή και χθες είχαμε μια τηλεδιάσκεψη αλήθεια είναι με τον πρόεδρο ναι της ΠΟΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά. Ναι. Και το ρωτήσαμε και όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει λίγο διχογνωμία. Δεν είναι ακόμα σίγουρο αν μπορούν να δίνουν τα take away ποτό. Αλλά μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι δεν απαγορεύεται. Ναι. Αλλά θα με επιτρέψετε να απαντήσω λίγο τις επόμενες ώρες, γιατί ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Άρα λοιπόν δεν έχει διευκρινιστεί. Ούτε ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν μπορούμε να δώσουμε ποτό, επαναλαμβάνω, από καφέ. Ναι, ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αυτό. Mm-hmm. Πάντως για να απαγορευτεί σημαίνει ότι κάπου είχε γίνει και απαγορεύεται πια. Τώρα τι να πω. Τουλάχιστον από αυτά που ακούσαμε. Προφανώς έγιναν παρατυπίες και όντως έγιναν παρατυπίες και συναθρήσεις πολλών ατόμων έξω από μαγαζιά τέτοια και παρενέβη αστυνομία και μάλιστα έπεσαν και τα πρώτα πρόστιμα από ό,τι έμαθα και ήταν και τσουχτερά. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είστε, θα λέγαμε, πολύ στην επικαιρότητα. Αν πάρει σήμερα και εφημερίδες, Άγγελε, τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο τραπεζάκια και στο δρόμο. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τραπεζάκια παντού, εργαζόμενοι που. Φαίνεται ότι. Καρέκλες ακριβώς. Και η δράση βεβαίως αυτή η πανελλαδική για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Αλλά πριν πάμε και στη δράση, βλέπεις, προχθές ήσασταν στο Δημαρχείο. Ήταν μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο, ήταν και επιμελητήριο εκεί και ξενοδόχοι κτλ. Επειδή έχετε άμεση σχέση με τον Δήμο, θέλω λίγο να μας διευκρινίσει ορισμένα πράγματα. Τι προθέσεις υπάρχουν το Δήμο για τα τέλη που πληρώνεται για τα τραπεζοκαθίσματα και αν υπάρχει από το Δήμο η πρόθεση να γίνει αυτό που λέει εδώ τα νέα τραπεζάκια και στο δρόμο, να μεγενθύνουμε λοιπόν τον χώρο που μπορείτε να αναπτύξετε τραπεζάκια. Ναι, υπήρχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και που έγινε σε πολύ ωραίο κλίμα και ίσως έχουμε και κάποια καλά νέα τις επόμενες μέρες. Ναι. Ο Δήμαρχος είναι διαθέσιμος να βοηθήσει πάρα πολύ τον πρέπει κράτο να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μια μείωση. Αλλά πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τα τέλη, τα δημοτικά τέλη. Και για πολλούς λόγους, Άγγελε, πρέπει να πούμε. Ναι, πρέπει να πούμε και για πολλούς λόγους. Γιατί όλα αυτά έχουν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του Δήμου. Ναι, αν ναι πάμε σε μια τέτοια αλλαγή, σημαίνει ότι θα είναι χρήματα τα οποία δεν θα εισπράξει ο Δήμος. Σημαίνει αναμορφώσεις προϋπολογισμού προς τα κάτω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλω να πω. Ναι, απλώς καταλαβαίνετε ότι και από εμάς είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε αυτά τα χρήματα σε αυτή τη δεδομένη φυσικά στιγμή. Φυσικά, εννοείται. Έγιναν συζητήσεις, θα γίνουν πάλι, θα περάσει και από Δημοτικό Συμβούλιο, θα δούμε. Πάντως υπάρχει ένα θετικό κλίμα γύρω από αυτό. Τώρα, για τα τέλη είναι αυτό. Για τον επιπλέον χώρο. Για τον επιπλέον χώρο, είναι και λίγο πρακτικά δύσκολο το θέμα.
Και τι εννοώ με αυτό, υπάρχουν καταστήματα που μπροστά δεν έχουν χώρο. Ας πάρουμε βόρεια ή νότια παραλία, ας πούμε, που είναι τα πιο πολύ. Το ένα είναι δίπλα στο άλλο. Ναι. Δηλαδή πρακτικά μπορεί να μην γίνεται αυτό. Να βγάλουν κάποια μαγαζιά που είναι στην άκρη που δεν έχουν δίπλα δεξιά-αριστερά, θα μπορούσαν. Τώρα... ή εκεί που παρκάρουν αυτοκίνητα, να φύγουν τα αυτοκίνητα και να μπουν τραπεζάκια. Γιατί όντως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπουν και στο δρόμο κάποιοι. Ναι, τώρα αυτό είναι μια κίνηση και λίγο από προσανατολισμού της κυβέρνησης, θεωρώ. Γιατί υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα από το άμα βγάλουμε ένα ή δύο τραπέζια παραπάνω. Από τις άτυπες πεζοδρομήσεις δηλαδή. Ναι. Ναι. Και τώρα δηλαδή βγάζουν ένα παραθυράκι για να θεωρηθεί ότι μας βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά αυτό που έχει υποθεί για να καταλάβουν όλοι. Ναι. Περισσότερα προβλήματα παρά να λύσει προβλήματα. Ναι. Καλό είναι βέβαια κάποια μαγαζιά που δεν έχουν χώρο να βοηθηθούν και να βγάλουν κάποια τραπέζια. Αλλά πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον Δήμο. Ήδη μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο γι' αυτό και με τον Διευθυντή της Κτηματικής Υπηρεσίας. Να βρούμε μια λύση πώς θα γίνει κάτω από σωστές συνθήκες χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στη συνέχεια. Είναι δύο τρίχουν τον ιστήγυρο από εσάς. Πρώτον είναι ότι θα δίνονται αυτοί οι δωρεάν έξτρα χώροι από τους Δήμους, δηλαδή στο δρόμο όπως έχουμε πει. Θα διπλασιαστούν τα τετραγωνικά που εκμεταλλεύονται σήμερα ουσιαστικά. Μέχρι τον Οκτώβριο μας έχουν πει ότι θα υπάρχει το νέο καθεστώς. Θα μειωθεί και ο ΦΠΑ. Επιταχύνεται το άνοιγμά σας επίσης, όπως έχεις ακούσει, Σου Άγγελε, ναι. Από τις 25 λένε. Και υπάρχουν και 5 επίσης άξονες για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης έχουν ανακοινωθεί. Τι θα γίνει από όλα αυτά, τι να σου πω. Δεν ξέρουμε. Το τελευταίο καιρό ανακοινώνονται και... Το κράτος βασίζει πολλά σε εσάς όμως και στο άνοιγμά σας. Πολλά. Δεν είστε μια κατηγορία τυχαία. Όχι, ασφαλώς. 30% του ΑΕΠ. Ακριβώς. 800.000 είναι πολλά τα έσοδα του κράτους από τα μαγαζιά. Πάρα πολλά τα έσοδα. Είναι μεγάλα τα μεγέθη. Μεγάλα τα μεγέθη. Εδώ δεν είναι αστεία τα πράγματα. Βέβαια. Και γι' αυτό γίνεται τόσο ντόρο. Μακάρι να βγει κάπου όλος αυτός ο ντόρος και εμείς. Όμως, να μας το πεις λίγο πρακτικά, Άγγελε. Ας πάρουμε, ας πούμε, παραλίες νότια-βόρεια. Ψαράδικα και τα λοιπά, όλη αυτή την περιοχή. Πώς το φαντάζεσαι δηλαδή. Δηλαδή, για εξήγησε το να το καταλάβεις εσύ ότι μπορούν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εκεί. Αυτό σας είπα, υπάρχει πρακτική δυσκολία, γιατί όταν το ένα μαγαζί είναι δίπλα στο άλλο, δεν μπορεί να αναπτύξει περισσότερα τραπεζοκαθίσματα. Θα υπάρξουν ευνοημένοι όπου μπορούν και μη ευνοημένοι σε αυτή την κατάσταση. Υπάρξουν συνάδελφοι. Κάποια μαγαζιά θα βγουν πιο ευνοημένοι και κάποια δεν θα βγουν. Μάλιστα. Ξέρετε αν υπάρχουν και καταστήματα που έχουν σκοπό να μην ανοίξουν? Από ό,τι ακούγεται, ναι, υπάρχουν συνάδελφοι που είναι σε πολύ δύσκολη θέση και μπορεί να μην ανοίξουν. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό και να ανοίξουν όλοι. Να δούμε και πώς θα βοηθήσει το κράτος σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα περιμένετε ακόμα, γιατί αν δεν συμφέρει, το εννοούμε. Δηλαδή, αν δεν ανοίξει, όχι γιατί δεν θέλει να ανοίξει, γιατί δεν θα βγαίνουν τα έξοδα για να. Αυτό εννοούμε, έτσι. Αυτό, ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Τώρα, πάμε στην διαμαρτυρία που έχουμε σήμερα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Τι θα δούμε εκεί, Άγγελε? Αυτή είναι μια δράση έτσι συμβολικού χαρακτήρα που ξεκίνησε από την Ευρώπη και δεν το συνεχίζουμε και εδώ στην Ελλάδα σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι. Θα πάρουν μέρος πάνω από 40 πόλεις. Οι άδειες καρέκλες που θα βάλουμε συμβολίζουν όλους αυτούς τους κρίκους της επισητιστικής αλυσίδας που πλήττονται από την έλλειψη μέτρων στήριξης. Και οι καρέκλες, γενικά οι καρέκλες αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα που έχουν άμεση συνεργασία με εμάς, είτε έμεση είτε άμεση βασικά, δηλαδή είτε οι υπάλληλοι μας είτε κάθε κλάδος που... Μάλιστα. Οι προμηθευτές μας και όλοι αυτοί. Η άδεια καρέκλα έχει ένα νόημα πίσω. Ναι, πίσω από κάθε άδεια καρέκλα κρύβεται ένας άνεργος, βρίσκεται μια άδεια θέση, μια κατάσταση η οποία δεν άρεσε κανένα. Ναι, και όλοι αυτοί οι κλάδοι που δουλεύουν μαζί μας. Μια απόλυση, είτε οι προμηθευτές μας, είτε οι λογιστές μας, είτε όλα τα, είτε κατασκευαστικές εταιρείες. Πότε θα στήσετε αυτές τις άδειες καρέκλες στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας? Θα ξεκινήσουμε από τις 4-5 η ώρα. Μόλις τελειώσει λοιπόν και η λαϊκή, έτσι. Κάπου εκεί, ναι. Απλά θέλω να επιθυμίσω ότι δεν θα είναι με παρουσία κόσμου. Απλά ο κόσμος που θα περνάει θα το βλέπει όμως. Θα το βλέπει, αλλά θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μακριά τον κόσμο. Θα είμαστε 3-4 άτομα εκεί που θα οργανώνουμε την όλη δράση. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και περιμένουμε τα επόμενα. Επαναλαμβάνω, πολλοί κόσμος ρωτάει ουσιαστικά
η ζωή με κάποιον τρόπο θα επανέλθει σίγουρα πιο καλά και με το άνοιγμα των εμπορικών, αλλά κυρίως με το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης αναψυχής. Όπως και να το δούμε, αυτά τα δύο πράγματα είναι αυτά που θα μας δώσουν περισσότερη κίνηση πια στη ζωή μας. Από όπου και αν το δεις, είστε δύο κατηγορίες, κύριε Γεωργιάδη, που περιμένουμε να δούμε πώς θα πάμε. Και εμείς περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, ελπίζουμε η κυβέρνηση να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να επιβιώσει ο κλάδος μας. Να σας ρωτήσω, πέρα από τα υπόλοιπα που φοβάστε, αν ο κόσμος θα βγει, αν ο κόσμος θα ξοδέψει, αν ο κόσμος θα επανέλθει. Ναι. Πρακτικά πράγματα, φοβάστε και για την μεταδοτικότητα του ιού, έτσι που θα είστε από εδώ και πέρα με το άνοιγμα των καταστημάτων σας στα καταστήματα. Αυτό εξαρτάται και το πώς θα γίνει, αν υπάρχουν καινούργια κρούσματα. Τώρα, ας πούμε, προς το παρόν φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά ο φόβος από μέσα σας... Όπως φοβόμασταν και πριν κλείσουμε. Και πριν κλείσουμε που ακουγόταν διάφορα, φοβόμασταν ότι εμείς που ερχόμαστε σε επαφή με τόσο κόσμο. Όπως και άλλα επαγγέλματα, έτσι. Αυτό θα εξαρτηθεί από αυτό. Δεν μπορούμε να θα αυστηροποιηθούν και τα μέτρα εκεί που... απολύμανσης, όλα αυτά έχουν βγει και αυτά. Γιατί και τα πρόστιμα εδώ θα είναι πολύ ψηλά, όπως ξέρετε. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα υψίστης ασφαλείας και απολύμανσης, προβλέπονται και πολύ βαρύτατα πρόστιμα για τα καταστήματα. Ναι, ναι, τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Είναι και αυτό, οπότε... Θέλει προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Ούτως ή άλλως, οι συνάδελφοι εδώ στην Καστοριά, αυτό το λέω συχνά, ότι τηρούσαν τους κανόνες υγιεινής και ήμασταν σε πολύ καλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Θα συνεχίζουμε και ακόμα με μεγαλύτερη προσοχή στη συνέχεια. Ωραία. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα περάσουμε να δούμε τις άδειες καρέκλες όντως το απόγευμα στημένες στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στα πλαίσια της διαμαρτυρίας. Γιατί πολλοί κόσμος θα τις δει που δεν θα γνωρίζει και θα αναρωτηθεί τι γίνεται εδώ. Τι εκδήλωση έχουμε εδώ. Αυτό γίνεται σήμερα το απόγευμα. Να το έχετε υπόψη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.